Καλησπέρα σε όλο το YouTube! Επιστρέφουμε στη σειρά του Master League με το Pro Evolution Soccer 21 με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε τι γίνεται για στην πορεία μας για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, να συμμετάσχουμε στο Μίλου Champions League και να πάμε Europa League. Η συνέχεια τώρα δικιά σας. Καλή απόλυση. Ξεκινάμε λοιπόν, καινούριο επεισόδιο Pro Evolution Soccer 21. Βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 9 βαθμούς παραπάνω τον Άρη μας. Και όπως καλά περιμένατε, επόμενο μάτς, το ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Πάω Κάρης. Ένα μάτς το οποίο δεν γίνεται να λείψει από το σημερινό gameplay. Πρέπει να κερδίσουμε Μπερτόλιο με τις δηλώσεις του. Πάμε να δούμε τώρα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Όχι ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Μπρούνο Γκάμα, γιατί έτσι ρε δικαία μου τώρα. Την ήθελα λίγο την ψυχολογία σου. Πάμε να παίξουμε με Μπρούνο. Για σαν λόγο για το Χαϊρόβιτς ρε φίλε. Ψηλό. Γιατί αριστερά Χαϊρόβιτς ρε φίλε. Χαϊρόβιτς να παίξω, Μπρούνο Γκάμα τον αφήσω εκτός. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τον βάλω μέσα. Πέναουλαν. Γκάνα ανεβασμένος. Όπα και ο Σιαμπάνης. Τι γίνεται ρε φίλε. Θα το βάλω ρε φίλε. Ο Κουέστα ανεβασμένος, αλλά ο Σιαμπάνης βλέπεις. Είναι κατακόκκινος ρε φίλε. Περιτόλιο ανεβασμένος. Πω, όλοι είναι έτοιμοι ρε φίλε για το ματσάκι. Εδώ πέρα όμως γιατί πάει έτσι ρε φίλε. Πέναουλαν, οκ ρε φίλε, το ξέρω, αλλά. Δεν γίνεται να είσαι έτσι. Ωραία. Οι υπόλοιποι έχουν κανένα να βάλω την Αγία ανεβασμένο. Μασίνη όμως το βλέπω ανεβασμένο. Θα του δώσω μια ευκαιρία. Θα βγάλω τον Μάνο. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Τούμπα Stadium. Για το match πάω Κάρης. Μόλις ξεκίνησε. Θέλει ζήσει πρώτη αναχέτηση της βραδιάς. Τζέκο με την μπάλα. Τζέκο τώρα. Θα δώσει την μπάλα στον Μπερτόλιο. Πάει να γίνει πιο άρεσα από τη δεξιά. Μια προσπάθεια με τον Ματέο Καρσίου, που πολύ ανεβασμένο στα τελευταία παιχνίδια. Εμείς θα θέλουμε να τον αιματιάξουμε. Τζέκο. Πω. Την πάτα στον Μήτρογλου, αλλά όχι. Δεν μπορεί να αναχαιρετήσει από την ομάδα του Φάου. Ελζήσει. Μπάλα στο Ζήφκοβιτ, ο οποίο αναπτύσσεται από τα δεξιά. Ο Χαϊρόβιτ πάνω του. Κβάγει το κλέψιμο με πολύ ωραίο τρόπο. Λέει τον Τζέκο. Που θα δώσει κατευθείαν στον Σάσα, Λούκα Σάσα. Το βαρύμετρο της άμυνας του κέντρου του Άρη. Γκαρσία τώρα. Γκαρσία με μια ανάπτυξη από τα δεξιά. Περνάει πάρα πολύ ωραία τον Μπάμπα. Θα κάνει και μια σέντρα. Πρώτη καλή ευκαιρία για τους παίκτες του Άρη. Από τα δεξιά με τον Ματέο Γκαρσία. Στο 8.5. Είπαμε το επίπεδο έχει μείνει στο επαγγελματίας. Δεν το έχουμε αλλάξει πάλι. Ράντο το παιδί, τον ξέρω. Ελκαντουρί τον ξέρω. Εδώ μια γλυκιά σέντρα στο κέντρο της στιγμής άμυνας του Άρη. Ο Ζήπτουμς την μπάλα. Δίνει μια μπάλα για τον Κρέσπο. Ωπα, εκεί! Προσοχή, μεγάλη! Πολύ πρώτη ευκαιρία για τον Πάο. Η πρώτη σοβαρή ευκαιρία ήταν για την ομάδα του Πάο. Επάνω μια γλυκιά σέντρα στο κέντρο της άμυνας του Άρη. Δεν την πέρασε. Ήσυχα, ρε. Τέκο. Βλέπει τον Μπερτόλιο. Ο Μπερτόλιο αναπτύσσεται. Τα δεξιά είναι όλοι οι παίκτες του Άρη. Σάσα με τη μία και τον Γκαρσία. Ανεβαίνουν και δύο παίκτες του Άρη. Συγκλίνει προς το κέντρο. Δεν βλέπει καμία στήριξη όμως. Βλέπει τώρα μια πάσα στον Μπερτόλιο. Μπέο, σουτάκι! Με το δεξί! Γκολ! Ο Άρης ανοίγει το σκορ. Ανοίγει το σκορ στο 34, κυρίες και κύριοι. Ο Αλεξάνδρης εδώ προπονητής. Με πολύ ωραίο δεξί πλασέ. Στη δεξιά πλευρά του Σίλκοβιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να αντιδράσει. Βλέπουμε εδώ και πάλι τον Ματέο Γκαρσία. Άλλη μια ασίστ για τον παίκτη του Άρη. Με το δεξί γλυκό σου του Φακού του Μπερτόλιο. Κάνει το 0-1 για την ομάδα του Άρη μέσα στην Κούπα Θεσσαλονίκης. Ακούγονται και οι παίκτες του Άρη. Δεν νομίζω να είχαν τη δυνατότητα να μπουν μέσα στο γήπεδο. Γιατί όλο αυτό το βλέπω. Το πάω δε εκεί πέρα. Σούτγκερ με τη μία. Και το Σάσα. Κατεβάζει στο Μπερτόλιο. Μπερτόλιο τώρα. Τα δεξιά κλέπει την κίνηση του Ματέο. Άφησε ο Ματέο όμως εκεί με τον Μπάμπα. Διώχνει ο Ποσόπος, ο αριστερός μπακ του Πάου. Ακούντο. Κάνει ωραία τρίπλα. Πάει να δώσει εκεί την μπάσα, αλλά πρόλαβε ο Ελκαντουρία, αν δεν κάνω λάθος. Κάνουν τις πάσεις στην άμυνα τους όμως εδώ. Δελβίσεις με τη μία. Μητρογλου. Α, Μητρογλου, έμπαινα, πάει Μητρογλου εκεί πέρα. Νάτος ο πάλι ο Δέλη, νάτος ο αρχηγός. Αέροβιτς από τα αριστερά. Ωπ, ορίστε. Βλέπει τον Φακούντο.
Με τη μία για τον Μητροπούλου. Με τη μία το σουτόπι. Να το σκοπίσω το πίσω. Τι έχει κάνει εδώ πέρα ο Κώστας Μητροπούλου. Για άλλο ένα μάτς. Την επόμενο. Δύο γολά εδώ πέρα ο Σέντερ Φορτουάρη. Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Από μια χαμένη κανονικά φάση, γιατί ήταν πολύ δυνατή η πάσα του Μπαρτόλη για τον Μητροπούλου. Παρ' όλα αυτά όμως. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τότε που έγινε το λάθος. 0-2. Βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Παπιάνο, πολύ ωραίο. Όπα, ο Σάσο όμως εδώ πέρα. Θα πάει μπαλά στο Παπιάνο. Ο οποίος θα δει το μέρη τον Μπερτόλιο. Βλέπει το Χαϊρεύς από τα αριστερά. Πολύ ωραίο τάκλινο από τον Εκρέσπο. Και τελειώνει το πρώτο μήχρονο. 0-2 λοιπόν. Πάω Κάρι της Θεσσαλονίκης. Με πολύ ωραία πάσα. Το σούτλο αριστερό. Out. Λίγο out έλειψε στο 78 αυτή η φάση για τον Άρη. Για να κάνει το 0-3 και να κλειδώσει και επίσημα πιστεύω την νίκη. Όχι τώρα είναι σε άσχημο. Και σμιντεύσκει μέσα Ζίρκοβιτς στο εξωγή η ομάδα του ΠΑΟΚ. Σούτ στο στόχο. Έτσι για τις δύο ομάδες με ένα σούτ να βρίσκει στόχο για την ομάδα του ΠΟΠΑ το... Ο Παναγία μου καλά πήγε αυτό. Όλα σήμερα αυτό δεν τον ξέρω. Να συνεχίσουν να δημιουργούν ευκαιρίες. Αν γίνει αυτό, μπορεί σύντομα να ξαναπούμε. Πού τη δελτίζει αναγκαιτήσει. 5 για τον αρχηγό του Άρη, 3 για τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Ντουάρτε. Πάντω τώρα ο Σίλβα τα δεξιά. Με δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Κάνει την γλυκιά σέντα για τον Μητρογλου. Πάει και τον αριστερό. Δεν τα καταφέρνει όμω. Δεν μπόρεσε. Μπράντοβιτς τώρα, σούτ είναι το πάνω του. Είναι μια ωραία πάσα. Βγαίνει ο Τζέκο τώρα πάνω στο Λέο Μπάμπα. Ο Μπάμπα, ο άλλος ο Μπάμπα. Λέω Ζαμπά ήταν ο φίλος άλλος. Τι λέει ο Μπάμπα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Τους έχουμε τον Κούρτς τώρα. Βγαίνει και ο Σιαμπάνης, πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Σταθερός πολύ ο Μάριος Σιαμπάνης. Τώρα που να είναι, τσαρβούλη πέταξε. Βλέπει με τη μία τον Ντάνιελ Μαρσίνη, ο οποίος φάεται, ήταν αυτός. Στο κεφάλι του πήρε και το πόδι. Και στο site. Έτσι μπράβο. Φάουλ για την ομάδα του Άρη. Ο Ντάνιελ Μασίνη να κερδίζει το φάουλ. Μια αρχικά σέντρα τώρα τον Ντάνιελ Μασίνη επιχειρούμε. Για τον Ντουάρτε, ο οποίος φέρνει στην παλιά. Αλλά στην πουθενά. Καθαρίζει εδώ την φάση. Στην πουθενά εδώ πέρα στην αναχέτηση. Έτσι. Μήτρογλου. Μήτρογλου πάρα πολύ ωραία. Θα δει μια ωραία πάσα πήγαινε να την περάσει ανάμεσα από τους δύο. Δεν τα καταφέρνει όμως. Σαν θα τώρα πάνω στον Μπράντοβιτς. 4 λεπτά καθυστερήσεις, πάμε ήδη στον 21ο. Παμπιάνο με πρώτη ανακέντηση, μπάλα στο Σίλβα. Ο Σίλβα θα αργήσει, θα περάσει όμως ο Σάσα. Θα γίνει όμως το κλέψιμο, την ομάδα του Πάου. Να δώσει ο Παμπιάνο. Πάρα πολύ σταθερός ο αμυντικός του Άρη, ο Βραζιλιάνος. Πάει να δώσει και μια πάση του Ντουάρτε, δεν τα καταφέρνει ο Ντουάρτε. Και 2-0. Έληξε κυρίες και κύριοι, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανήκει στον Άρη. Πάρα πολύ ωραίο τρόπο, με πάρα πολύ δύο όμορφα γκολ. Ο Άρης καταφέρνει να επικρατήσει 0-2 του Πάου. Ο Ολυμπιακός τι έκανε, 0-3 από τη Λαμία. Τι γίνεται ρε παιδιά. Μειώνουμε στους 6 η διαφορά. Τα δεξιά λοιπόν. Γίνεται δηλαδή λάθος πάσα όμως, πάνε καλός μαζεύει και δίνει με τη μία στο Μακέτα. Ο οποίος ο Μπεναλουάν, το φάουλ για από τον αμυντικό του Άρη. Δεν θέλαμε ακριβώς να κάνουμε αυτό, αλλά οκ. Okay, έγινε. Τι την κάρτα για τον αμυντικό του Άρη. Την ίσως αν δεν κάνουμε ο Μπεναλουάν. Προειδοποίηση έγινε με την κάρτα. Και απευθεία σουτ. Ο Μάτους και ο Αμπάτης όμως είναι εκεί πέρα και διώχνει σε κόρνερ την μπάλα. Πρώτο κόρνερ για να είναι λίγο μάλλον Μαρθινέκου. Στο 4. Η Αφάνες τώρα στο κόρνερ. Μάριος και ο Αμπάτης με γροθιές. Ο Γκάνερα βγαίνει πάνω στο Χουάν Κάρλος, δεν θα κλέψει την μπάλα. Όπα να γίνει εκεί πέρα το λαφάκι. Αγιούμπ. Αγιούμπ όμως πάνω στον Εντέτιο. Μάνος τώρα με την μπάλα. Μάνος έχει πάρει την μπάλα, την κρατάει. Δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά αλήθεια να δημιουργήσει ο Μάνος. Δεν έχει πάρα πολύ καλή τρίπλα να πω την αλήθεια. Ο Ρομπερτόλιο πάει να δώσει με τη μία, κάνει και το ψηλό φάουλ, όχι όμως. Κάνει, κλέβει την μπάλα, πάρα πολύ ωραίο τρόπο την μπάλα. Θα δώσει με τη μία για τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος θα κάνει δύο τριπλίτσες, θα δώσει μια ωραία πασούλα στον Δημήτρη Μάνο, ο οποίος με τα αριστερά το σούδο κάνει. Όχι εκεί πέρα, Μπερτόλιο δεν καταφέρει, ο Ματέο Καρσέτα, συγγνώμη, δεν καταφέρει να πάρει τον rebound και να σμπρώξει την μπάλα στα δίκτυα. Τσάκιτς, πολύ ωραίο τάκλιν. Πολύ ωραίο τάκλιν, με τη μία, δεν όχι εδώ, Ματέο, πάει να σώσει. Άρε φίλε, μπρώξε τον λίγο εκεί παραπάνω. Τιποτά, Λούκα Σάσα με ωραίο τάκλιν. Και λέμε την μπάλα. Πολύ ωραία πάσα.
με τον πρώτο γκάμα και εξελίζεται τώρα με τον Τουάρι. Από τα αριστερά με τον πρώτο γκάμα. Κινείται προς την επίθεση. Ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ γρήγορος από ό,τι φαίνεται. Λέει ο μάνας στον Μπερτόλιο. Θα δει τον Ματέο Γκαρσία από τα αριστερά. Θα κλείσει. Όχι, δεν θα κλείσει. Δεν πήρε να πάρει την μπάλα. Σέντρα και κόρνερ. Κόρνερ. Πολύ ωραίο. Ματέο Γκαρσία χάνει πολύ εύκολα και λες που Κάρλος. Δεν ξέρω τι έχει πάει ο Ματέο σήμερα. Πιέζουμε τώρα εδώ πέρα την ομάδα του Παναθηναϊκού και καταφέρουμε να κερδίσουμε το out. Τσάκης τώρα στο Ματέο με τη μία. Το Μπερτόλιο πάει μπάλα, αυτός ο Τζέκο. Ήθελε μια πάσα αλλού, ήθελε, αλλού πήγε. Και την έκανε τσίγουρα ο Παναθηναϊκός. Κάντζι Γιωβάνης από τα αριστερά με δύο παίκτες του Άρη. Πάει να κάνει το λάθος, ο Μάνος τρέχει εκεί πέρα. Πάση και καταφέρει να κάνει κάτι, δεν τα καταφέρει όμως. Λίγα πράγματα για τον Μάνο στο πρώτο μήχρονο από πλευρά Σάρι. Ατζιωβάνης. Μόνο από του Μότσου Παναδρακοπαδούς του Παναθηναϊκού ακόμα γυρίζει εκεί στο μάτς. Εδώ ο Μπερτόλιο κάνει, πάει να κάνει λάθος εδώ προσωπική. Ωραία Σάσα τώρα, Μπερτόλιο. Τανά Σάσα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Βλέπει δεξιά τον Ματέο, ο οποίος ανελίσσεται από τα δεξιά. Θα κάνει τη δίζη στη μέσα, κάνει την γλυκιά σέντρα με το δεξίο, όχι όμως πάνω στον αμυντικό του Παναθηναϊκού. Ο Μάνος δεν έκανε πολύ καλή δίπλα να του πω. Όπα εδώ! Για την μπάλα για τον Μακέτα εκείνο όπως τον θέλει ζήσεις, θα δώσει πίσω το Μάριος Καμπάνη, αυτός θα κάνει το βολέ προς τα μέσα. Μια ωραία για τον αμυντικό μας, δεν ξέρω θέλει πώς όμως να σώσει την μπάλα και πάμε για αλλαγές. Ο Μπερτόλιο θα βγει, θα δώσει τη θέση του στον Λενίν Ντουάρτε, ο οποίος είναι εδώ που είναι. Θα βάλουμε και Κωνσταντινίδη μέσα στη θέση του Δημητριμάνου. Και Ντάνιελ Μαρσίνη τη θέση του Λούκα Σάσα για να ξεκουραστεί. Δεν ξέρω πολύ πιστεύω, δεν ξέρω γιατί πάμε. Πολύ ψυχολογία, αλήθεια είναι. Δεν πειράζει όμως, συνεχίζουμε. Γίνονταν οι αλλαγές και μια αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ο Ξαβιέ μπαίνει μέσα στη θέση του. Ξαβιέ μπαίνει μέσα αυτού. Θέση του Βεγιαφάνες. Πάρα πολύ ωραία, Ματέο Γκαρσία. Βλέπει εδώ πέρα τον Κώστα Μητρογλου. Ο οποίος η πρώτη επαφή με την μπάλα. Θα δώσουμε ωραία. Πήρε φίλε, πήγε να κάνει εκεί πέρα. Πρώτη φάση πήγε να δώσει αυτή εκεί πέρα ο Κώστα Μητρογλου. Δεν τα κατάφερε όμως. Αντίστοιχο παραφύγει Λούκα Σάσα. Νογκάμα, Νότιχαμ Φόρεστ, οκ, Μπερτόλι. Όλοι να φύγουν, ρε φίλε. Ο Βόλος λέει τον τέτοιο, Δελιζήσει. Του Άρτε Σίλβα, Ντένι. Τον Ντένι μπορεί να τον δώσω, ρε φίλε. Να σου πω την αλήθεια. Ξέρω να σου πω γραφή. Επαναδιαπραγμάτευση, δώσε λίγα παραπάνω, μία, δύο, τρεις ας πούμε, έτσι εδώ, να δούμε. Το Χαϊρέτς τον θέλουν, δύο, ρε παιδιά. Διαπραγμάτευση, δώσε λίγο ψωμάκι. Δεν κακό, δώσε 3 εκατομμύρια το Χαϊρούβιτς. Και οκ, οκ, Ντένι, Σίλβα, Ντουάρτε, μέχρι στιγμής μου αρέσει, τον Μπρούνο θα τον έδινα. Εδώ αυτούς τρεις τους θέλω ρε φίλε και εσάς, απέναλουάν, θέλω και δεν θέλω. Λέει λίγα, άμα δώσεις 700 χιλιάρικα, ας πούμε, την Μπεναλουάν. Οκ, αυτά θα ζητήσω για Μπεναλουάν. Σάσα θέλω, γιατί έχω πουλήσει για τέτοιο. Μετά δεν έχω άλλο κεντρικό αμυντικό εδώ πέρα. Παίζω με Ντιαγέ και Τσακαλίδη μετά, ρε φίλε. Α, τον Ντιαγέ. Oh. Μπορώ να το δώσω να πάρω έναν αμυντικό, ας πούμε. Για να δούμε εδώ πέρα, μπορούμε να το δώσουμε ένα μύριο. Σκάουτινγκ, ρε φίλε. Όχι, σκάουτινγκ. Πώς το λένε, σύνθετη. Όχι. Άλλη ομάδα θα δω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να. Σκάουτινγκ. Προπόνηση πλάνο παιχνιδιού και θέλει ικανότητα προπόνηση. Όχι, βιβλία πραγματεύσει, άλλε ομάδε. Τέλο πάντων, επιθετικό θέλω εγώ. Θέση, θέση. Πρέπει να. Πάμε, αναζήτηση. Θε και τώρα πάω στην ομάδα τη τέτοια, δηλαδή. Αϊβόμπι έτσι, οκ. Έχει ψωμάκι. 48.000 για Ροντρίγκο, έγινε ρε. Όχι ρε φίλε, ξέρεις να γράψουν Μπρούνο, κάθε στρα. Μπρούνο. Θέλει κενό. Sorry, οκ. Θα πως φέγει τώρα. Έλα. Το βάλε, δεν καταλάβω στο πατσιά. Μπρούνο. Ωραία, να το. Φερνάντες.
Όχι, αλλά δεν πειράζει. Έτσι κι αυτά. Α, άλλος είναι στη United. Το δόλο ποιος είναι. Λέει, αυτός είναι 9 εκατομμύρια. Έγινε, ρε. Αυτός είναι στο Βόλο. Α, ίδιοι είναι, φίλε, δεν έχεις έτσι. 89 τον έχει εδώ πέρα, έτσι. 11 εκατομμύρια. Λέ, τι είναι αυτοί, όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτός είναι εψιλομή, ο άλλος τι είναι. Εψιλομή, ο ίδιος είναι, φίλε, το βλέπετε τώρα. Έραξε, διαπραγματεύ, έτοιμηση για δανεικού για ένα χρόνο, ρε, φίλε. Θέλει 30 εκατομμύρια, μάλλον. Πού να τα βρω, ρε, μάτε 30 εκατομμύρια, μην βλέπετε. Και ψιόν αγοράς θέλω, ναι. Εγώ τι κάνω πρώτα σε φίλε, από εκεί και πέρα. Λοιπόν, εδώ το scouting θα δούμε. Εγώ δεν θέλω τέτοιο, θέλω απενεργοποιητή θέση θέλω. Θέλω κέντρο. Δεν θέλω συγκεκριμένη, θέλω εδώ. Ούτε με νοιάζει το τέτοιο, θέλω σίγουρα εδώ και θέλω εδώ πέρα και μετά έναν επιθετικό χωρίς τέτοιο, τα πάντα. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε αμυντικούς, για να δούμε. Έχεις την παρακολούθηση. Άμα είναι να δώσω τον τέτοιον θα μπορούσε. Εδώ λεφτά, ωραία αυτά. Δεν τη άρεσε. Έλλη. Αργεντίνο. Θέλω να δω. Πολύ ίδιοι παιδί θα. Δεν θέλω ταχύτητα. 71 μπρο. Πού και να είναι. Πάμε. Ε, τι δεν πάτησα κάτι τώρα. Δεν θέλω να γίνω τέτοιο. Φύγω την ομάδα. Μην με κάνει κανένα τέτοιο, στο έχει ζώνη. Έμενα, δεν μην κάνει κανένα κόλπο, κατά λάθο. Και έτσι πει το τελειζή, μιλάω για του μπέκ του Μπρούνο. Εντό παγιασμού να βγει το πάθο και σε εμά. Τι. Διαχείριση ομάδα, διαπραγματεύσει η ομάδα μου για να δούμε. Του Κασάσα. Ρε φίλε, δεν έχω άλλον τώρα όμως να τον δώσω του Σάσα. Δεν γίνεται. Θέλεις να πραγματεύσω, φυλάκια, δεν θέλω να σε δώσω. Προύνω γκάμα. Προύνω γκάμα, ξέρεις πως θα το δώσω, ρε φίλε. 300.000. Άμα γουστάρεις τον πήρες. Περτόλιο, με τόλιο αρέσεις. Αρέσεις τη σκουλά. Σας δεν σας δίνω. Βελιζήσεις. Αρχηγός, ρε φίλε, δεν μπορεί να φύγει. Sorry. Σάντε Σίλβα, μπορώ να σε δώσω σε ένα Σάντε Σίλβα φιλαράκι. Ωραία, μέχρι εδώ θα πάει. Καλώς, Λερίν Ντουάρτε. 200.000, ρε παιδιά, με δουλεύετε. Αλλά 200.000, ρε φίλε. Τένις. 169. Χωρίς έπρεπε να διαπραγμάτευση. Θες μου εσύ. Να τον πα... Εμένα, πες μια παραδείγμα. Περάζω. Πάζει πίτι. Κάτσε ρε φίλε, αυτό τον έχω εγώ ή θα τον αγοράσω ή θα τον πουλήσω. Ευθύνη θα κερδίσει ο Βραντής, θα περιμένει να ακούσει την απάντηση. Επαναδιαπραγματευόμαστε μια μεταγραφή, θα περάσουμε και τέσσερις μήνες λάβουμε απάντηση, πείτε μια προσευχή. Πείτε μια προσευχή, που λες, ο ποιος θα πώλησε. Έτσι, ο Ντένις τώρα ρε φίλε με δουλεύεις, τώρα είναι στον Άρη, είσαι τέτοια. Red Bull. Πώς μεταγραφείς, αξία αγοράς. Ε, χωρίς δεν παραμένει. Πάρτον. Κάτι κακό τώρα, φίλε. Διαγέ. Απάντηση. Αίροβιτς. Απάντηση. Τα παικτών, τι έχουμε εδώ. Σκάουτινγκ. Περιμένουμε ακόμα. Κι άλλος είναι εδώ, 75. Τι είναι αυτός. Ισία. Ήταν 70. Ένα συμπραγματεύσεων. Ένα κεντρικό αμυντικό. Μπορούμε να δώσουμε το τέτοιο. Περιμένουμε γι' αυτόν. Αν έχετε στο νου σας, μάγκες, να δούμε κάποιον παίκτη για μεταγραφή ή κάτι τέτοιο, είναι πολύ ευχαρίστως να το γράψετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο για να γουστάρουμε, να το δούμε, να το πάρουμε μαζί. Παίζει σε κάθε πλευρά το παιδί.
Θέλω να κάνω μια παράληψη αγώνα γιατί θέλω να το δω αυτό το μάτς. Λάβατε μια προσφορά όμως από ένα σύλλογο που είναι επίθυμος να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση. Για να δούμε. Τον Μπεναλουάν. Αποδοχή όρων. Το δίνουμε προς μεταφράσεις 500 χιλιάρικα. Τον πήρες αφού παίρνω και τον άλλον τώρα. Ορίστε, Μπεναλουάν έφυγε. Γεια σας. Θα την ανανεώσει συμβολέο. Δεν πιστεύω ότι θέλει μεταφράσει. Θα πει θετικό για να διαπραγμάτευση. Αποδοχή όρων. Νέο συμβολέο. Φυσικά ένα νέο συμβολέο το Γιώργο Δελιζήσει. Άντε Σίλβα, παραδείγματα μια μεταγραφή πράσινο και θέσμενο που λάβουμε απάντηση. Οκ. Παραδείγματα μια μεταγραφή πράσινο και θέσμενο. Οκ. Κάναμε ανανέωση τον αρχηγό, τον οποίο τον θέλαμε. Μπρούνο Φερνάντες, νάτος. Hint. Τι έγινε εδώ. Ζητάει παραπάνω. Θέλω αυτό. Παράληψη αγώνα με το μάτς του τέτοιο. 3-1, σκόραρε ο Άρης. Αλλά δεν κατάφερε πάρει την νίκη μέσα στον Απόλλωνα Σμύρνης. 3-1 το σκορ. Έχουμε πέσει πέμπτη θέση με 19 βαθμούς. Όφη είναι δεύτερος και έχει 21. Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση με 33. Δύσκολα πάρουμε πρωτάθλημα φέτος. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα διαπραγματεύσουν. Για να δούμε. Αφού τελικά κανένα παίκτη εσύ δεν θα πει. Διαπραγματεύομαι απόκτηση. Κεφάλαιο 1. Διαπραγματεύσει με τον Χιτ πηγαίνουμε καλά. Νομίζω ότι μπορώ να τον πιέσω να συμφωνήσει με όρους που είναι λίγο καλύτεροι για εμάς. Καθόλου κακό να έρθει ο τέτοιο σου πρόγραμμα. Τη φορμανισμένη ομάδα θέλει να στοχεύσει πιο ψηλά, λέω. Τι γίνεται. Σάσα, ζητάει ένα νέο συμβολέο του. Πού είναι να τον πουλήσω αυτόν. Αποδοχή όρων και το Σάσα, το θέλουμε στην ομάδα όπως έχουμε πει. Ο Μπρούνο Γκάμα επαναμένωσε, απέτυχε. Επαναμένωσε, απέτυχε. Ο Σάλβα θα πληρώσει τον κόσμο και ο παίξει φόνη με τα να δεχτούμε. Θα τον δώσουμε τον Σάντε Σίλβα. Τελείω θα βοηθήσει να φύγει από την ομάδα. Ο Ντένι η ομάδα πρότεινε να επιστρέψει. Τώρα. Φεύγει ο Ντένις. Διώξε αρκετά τέτοια. Θα πάρουμε να κάνουμε μια καλή μεταγραφή. Και τον Ενδιαγέ. Ναι, κρατάω τον τέτοιον. Έχω και τη Τσακαλίδη. Θα πάμε να χτυπήσουμε μια καλή μεταγραφή. Οριστικοποιήθηκαν. Φεύγει ο Χαϊρόβιτς. Αποδοχή όρων. 3 εκατομμύρια. Παιδιά, έχουμε ανέβει. Έχω διώξει μισή ομάδα εντάξει. Αποδοχή όρων. Παίρνουμε τον κεντρικό αμυντικό και δώσουμε τον Μπεναλουάν. Πάρα πολύ ωραία. Σκάουτινγκ εδώ πέρα δεν μας έχει δώσει ακόμα κάτι δυναμικό το οποίο θα θέλαμε. Δεν θέλω Μπρούνο, ξέρεις τι θέλω. Θέλω μια θέση. Θέλω έναν αμυντικό. Θέλω έναν αμυντικό, ναι. Αλλά θέλω και με λεφτά. Τι αγοράς. Θέλω. Το αέρα 22 χρονών, πού παίζει ο μπρο. Facing club, αλλά δεν παίζει να έρθει. Βάι Γκαρσία. Θα μπορούσαμε λίγο Βάι Γκαρσία να κάνουμε μια αίτηση. Λόγω δεν είχα νομίζει να ξέρει την πραγματεύση για να αποκτήσουμε. Πρέπει να του φέρουμε καλύτερου όρου. Να πληρώσουμε το πλήρε κόστο. Okay, για να δούμε εδώ δύο χρονάκια. Δεν ξέρει. Κάμα Ρόμπιν Κόμενς. Το σηκώνουμε δεν έρχεται, αλλά ραμπή όχι. Θεό Ζαμπά. Ολβέρα. Αλλά δεν θέλει καθόλου να έρθει αυτός. Με πέντρο μάτωλος φαίνεται. Δεν έχει ρε φίλε παίκτες, δεν έχει. Ρομπίν Κόμες, παραγωγικός λέει κιόλας. Δεξιά παιδί αυτός, δεν το θέλω αυτό. Πάντως. Κάτσε και κάτι ακόμα σκά. Παπα του Κλέιτον, τι πήραμε δύο παικτάκια, δώσαμε ψηλό παραπάνω παίκτες. Τι είπα, ξέρω, μην τραυματιστεί κανένας. Μια φορά για τον Ντουάρτε, φίλε. Τον Ντουάρτε όμως, τον έχω Σάσα Τζέκο για κεντρικούς αμυντικούς, τον Κόντρασεν τώρα για αλλαγή. Ντουάρτε, προς τα έχω Μανσίνη Μπρούνο. Κριστιαν Λόπεζ είναι ιδανικός, Καρταχένα, Χατζηπεπρίδης για αυτός ιδανικός. Έχω δώσει όμως και τέτοιο, οπότε δεν είναι... Γκαρσία Γκάμα, δεν έχω μετά άλλον. Οπότε Ντουάρτε δεν μπορείς να φύγεις, ρε, φίλε. Τέλος των προγραμματεύσεων, φυλάκια. Ναι, φυλάκια, θα σε δώσω γιατί μετά δεν θα έχω άλλους. Εδώ τι έχουμε. Γιάννη Μασούρα. Η άλλη ομάδα πέστρεψε για να προτείνει τους όρους. Δεν είναι αυξημένο προτεραιόμενο κόστος μεταγραφής. Θα τα δώσουμε, ρε παιδιά, άμα γουστάρει ο Τζόρτζ Μασούρας να σκά. Ω, ήρθε, φίλε! Γιώργος Μασούρας! Τώρα τι έχουμε. Κορονοϊδρύο μεταγραφή, έχουμε άλλα 3,5 εκατοστάρικα. Λιβάη Γκαρσία, τέλος των προγραμματεύσεων, το συμβόλαιο λίγο. Βρισκόμαστε προγραμματεύσεων, περάσουμε και δεν σημαίνει να λάβουμε απάντηση. Και τον κρατάμε. Ο Γιώργος Μασούρας ήρθε όμως, φίλε, παιδιά, στον Άρη.
Βέβαια τώρα πριν θα μπορούσα να δώσω και Λενίν Ντουάρτη, η αλήθεια είναι. Γιώργος Μασούρας, μεταγραφή για τον Άρη, παιδιά. Δεν το περίμενα να έρθει. Δώσαμε βέβαια 4 εκατομμύρια, 3,9, αλλά οκ, okay, σε έναν συμπαίκτη. Ορίστε. Γιώργος Μασούρας. Καλησπέρα, καλώς όρισες. Μ' άρεσε, βλέπω την τάξη. Άρεσε μια χαρά. Λιβάη Γκαρσία. Η οριστικοποιήθηκαν νέοι. Αν πληρώσουμε τον κόσμο που δεν μας έρχεται. Wow, φίλε. Δεν οριστικοποιήθηκαν παραδείγματα γιατί θα ξεπερνούσε τον προπολογισμό. Οκ. Κρατήστε λίγο. Η ομάδα μου, ποιο θα δώσω, τον Ντουάρτε που είπαμε. Γιατί άμα έρθει ο Ντουάρτε, βλέπω και παίζει και ο Μασούρα. Ντουάρτε. Τη λίστα. Μεταγραφών. Ανοιχτό σε. Μην τελειώσει εδώ όμως, δώσε μου λίγο ακόμα χρόνο, σε παρακαλώ. Ωραία, μ' αρέσεις. Παίζει να είναι η τελευταία. Πρόταση για τον Μπερτόλιο, φίλε. Κάτσε να δω πρώτα για τον Ντουάρτε που θέλω εγώ. Δεν είναι μια πρόταση για τον Ντουάρτε. Λοιπόν, άμα πάρω Λιβάη, θα μπορώ να παίζω με Μανσίνη στο κέντρο, να δώσω, να δώσω με το θέλω τον Λιβάη, ρε φίλε, αλήθεια είναι. 400 χιλιάρικα. Λέμε γεια στον Μπερτόλιο. Πάμε εδώ πέρα στο Λιβάη Γκαρσία, κάνουμε αποδοχή των όρων. Και ναι, κυρίες και κύριοι, έχουμε πάρει Λιβάη Γκαρσία, έχουμε πάρει. Τι ποιοι είναι τώρα εδώ. Α, αυτή τώρα εδώ και αν θέλουμε δεν έχουμε. Δεν έχουμε λεφτά. 250 χιλιάρικα έχουμε. Έχουμε διώξει φαγκό του Μπερτόλου, έχουμε πάρει Λιβάη Γκαρσία και Γιώργο Μασούρα. Και παίζουμε match το οποίο θα πάει για το επόμενο εννοείται επεισόδιο μέσα στον όφιστο. Γιατί που λέει. Εδώ η παρουσίαση των παικτών, Λιβάη Γκαρσία. Με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ανακοινώνονται οι παίκτες μας. Και κάπου εδώ πέρα, μάγκες, το σημερινό επεισόδιο λαμβάνει τέλος. Φτιάξαμε 2 παιχνίδια στο σημερινό gameplay, αλλά κάναμε και ωραίες μεταγραφές. Και σα δείξαμε, μάλλον, πώς έγιναν οι μεταγραφές του Ιανουαρίου μας. Δώσαμε αρκετούς παίκτες από την αρχή της χρονιάς. Ήθελα βέβαια να κάνω ένα ανακάτεμα στην τράπουλά μας. Έχουμε πάρει 2 πολύ ωραίες δυνατές μεταγραφές, Λιβάη Γκαρσία και Γιώργο Μασούρα. Λιβάη Γκαρσία με τον πρώτο είναι ο φίλος μου, Step Up Gaming. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν όλες αυτές οι μεταγραφές, η τράπουλα, η ανακατεμένη. Στο επόμενο επεισόδιο του Αλεξάρης φυσικά θα λέμε. Να είστε καλά όλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Πάμε όλοι ένα subscribe, ένα like. Είπαμε να φτάσουμε τις χιλιάδες εγγραφές. Τα λέμε στο επόμενο.